Πάμε μέχρι το πέραμα να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη σύσκεψη που είχαν χτες οι κτηνοτρόφοι. Τι συνέβη, τι αποφάσισαν και ποια είναι τα επόμενα βήματά τους. Είναι μαζί μας ο κύριος Παπαδάκης, ο κύριος Γρήλος. Δεν ξέρω. Έχουμε τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα κυρία Καριωτάκη. Τι είναι αυτό που σας βγάζει πάλι στους δρόμους, εσάς τους κτηνοτρόφους, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει τη ζωή? Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε αποφασίσει για τους δρόμους ακόμα. Χθες το βράδυ είχαμε μια συνάντηση όλοι οι προέδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων σε επίπεδο Κρήτης, από ανατολικά μέχρι δυτικά. Κάτσαμε, συζητήσαμε. Και να σας πω την αλήθεια, ήταν μια ολονύχτια συζήτηση, δηλαδή τελειώσαμε κατά τις 2-2,5 ώρα τα μεσάνυχτα. Θέσαμε στο τραπέζι όλα τα προβλήματα που μας απασχολούν και μέχρι σήμερα. Το πρώτο θέμα, το βαρύ, είναι οι τιμές του γαλάτου, από ό,τι ακούμε από ορισμένους επιτίδιους μεγαλοεμπόρους, ας το θέσουμε έτσι, τυροκόμους, που προέχουν προαναγγείλει, δηλαδή, τιμές εξευτελιστικές. Και όταν λέμε εξευτελιστικές, μας αναγκάζουν να φύγουμε τελείως από τον πρωτογενή τομέα, να μην ασχολούμαστε καθόλου με την κτηνοτροφία. Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Παπαδάκη. Αυτά που ακούμε. Δώστε μας ένα παράδειγμα, αριθμητικό παράδειγμα, να καταλάβουμε. Ένα αριθμητικό παράδειγμα. Πέρυσι πληρωνόταν το γάλα εδώ στην Κρήτη από τους συνεταιρισμούς, από τυροκομεία, από ένα 35 έως ένα 40. Φέτο ακούμε στην αγορά ότι ακούγεται ότι θα πληρωθεί το γάλα 1,07 λεπτά. Wow. Φανταστείτε λοιπόν, κυρία Καριωτάκη και κύριε Σαββίδη, το ότι το κόστος παραγωγής είναι βαρύτατο. Με χαρτί και με στυλό τα έχουμε λογαριάσει και τα έχουμε ξαναλογαριάσει και με ένα 40 και με ένα 50 που πληρώθηκε γάλα πέρυσι, πάλι δεν σκύφερνε. Όταν φανταστείτε ότι πάει εδώ στην Κρήτη 69 με 70 λεπτά το κιλό το τριφύλι και πιάνει κόστος ένα σακί μείγμα, ζωοτροφή από 18 με 19 ευρώ τα 40 κιλά, φανταστείτε τι βαρύτατο κόστος έχουμε για να παράξουμε. Βγήκανε λοιπόν στην αγορά ορισμένοι επιτίδιοι, γιατί εμείς δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια, δεν μας στέει αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε, μας φταίνε οι ίδιοι οι εμπόροι, οι λεγόμενοι τυροκόμοι. Αυτοί που προσπαθούν, βέβαια, εντός εισαγωγικών, αυτοί που προσπαθούν να ρίξουν την τιμή και να αφανίσουν τον κάθε κτηνοτρόφο να μην υπάρχει την ύπεθρο, να μην ασχολείται δηλαδή με το επάγγελμα και να μην μπορεί να παράξει. Αυτούς θα τους πολεμήσουν. Συζητήσαμε λοιπόν εχθές το βράδυ όλοι οι προέδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων και όχι μόνο, ήταν και οι ίδιοι κτηνοτρόφοι εκεί, όσοι μπορούσαν δηλαδή και όσοι το ακούσανε, παραβρεθήκαν εκεί. Είναι πεπισμένοι να μην δώσουν ούτε γάλα αλλά ούτε και αρνί όποιος πάει να το φάει τζάμπα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στις σημερινές συνθήκες που ζούμε είναι δύσκολες για την κτηνοτροφία. Είδαμε την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, ακόμα και την εγκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης, και ήταν όχι κουτσουρεμένη, τελείως ξαφανισμένη. Λείπουνε από 8 έως και 12.000 ευρώ από κάθε κτηνοτρόφο εδώ στην Κρήτη. Μιλούμε για ένα έλλειμμα από την πληρωμή της επιδότησης από 70 έως και 90 και 100% σε παραγωγό. Αυτή λοιπόν η παραγωγή, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, έχει καταλάβει, έχει κατανοήσει οποιοδήποτε πάει να καταπατήσει τον ιδρώτα και να εκμεταλλευτεί τον κάθε κτηνοτρόφο το πώς μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όταν δεν έχει πάρει την επιδότηση που περίμενε και έχει καταχρεωθεί, γιατί μιλάμε ότι εδώ στην Κρήτη ο κτηνοτρόφος για να μπορεί να ανταπεξέλθει πρέπει να χρεώνεται. Δεν υπάρχουν μέτρητα. Ζούμε σε ένα νησί που παράγει πλούτο και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τα τρόφιμα, οι κυπευτικά είναι, οι γαλακτοκομικά, οι από κρέας, είναι πραγματικά πλούτος. Δεν υπάρχει ούτε στην υπόλοιπη πυρωτική χώρα τέτοια προϊόντα, αλλά ούτε και σε όλη την Ευρώπη.
Από εκεί και πέρα όμως. Κύριε Παπαδάκη, θα πάτε και αύριο για τις επόμενες κινήσεις, γιατί είπατε ότι δεν θα μείνετε έτσι, δεν θα κάτσετε με σταυρωμένα τα χέρια. Ισχύει ότι αύριο έχετε και συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης για το θέμα. Βέβαια, θα φτάσω εκεί, κύριε Σαββίδη. Δώστε μου λίγο χρόνο να σας εξηγήσω όλα. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε χθες, διότι δεν είναι μόνο η τιμή του γαλάτου, είναι πάρα πολλά προβλήματα που τα ξέρετε, τα έχουμε ξανασυζητήσει από την εκπομπή σας και από όλα, και από τα δελτία ειδήσεων και σε όλα τα ΜΜΕ, δηλαδή ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Είναι παιδιά που δεν πληρωθήκαν, δεν πήρανε καθόλου εθνικό απόθεμα. Μπήκαν σε μια διαδικασία και ανοίξαν ένα μητρό που καταχρεωθήκανε αυτά τα παιδιά και ακόμα χρήματα που είχαν στο βιβλιάριο που δεν τα πήρανε από επιδοτήσεις, τους τα αποτράβηξε ο ΕΛΓΑ για να είναι ασφαλισμένα ή τα ζώα ή τα χωράφια που κατέχουν. Αυτό είναι μια τεράστια αδικία. Θα το θέσουμε και αυτό στο τραπέζι. Είναι το νέο πρόγραμμα που προκηρύχθηκε στους νέους ερχόμενους αγρότες το πρόγραμμα δηλαδή που έχει προκηρυχθεί τώρα με 40.000 ευρώ, όποιος ενταχθεί. Βλέπουμε ότι τα παιδιά του 21 και του 22 δεν μπορούν να ενταχθούν. Όποιος έχει λοιπόν πάνω από 250 ζώα, τον αποκλεί. Εμείς θα το συζητήσουμε και αυτό το ζήτημα και με τον Περιφερειάρχη, ακόμα βέβαια και με τον Υπουργό, που θα ζητήσουμε και ραντεβού με τον Υπουργό, διότι ο Υπουργός πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να ξέρει πάρα πολύ καλά με τι έχουμε να κάνουμε. Ξαναλέω, ορισμένοι επιτίδοι πάνε να λαιλατίσουν όλη αυτή την κατάσταση. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι 12.30 θα είμαστε στην περιφέρεια μαζί με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Έχει κλειστεί το ραντεβού. Ήδη είμαστε σε επικοινωνία με τον υπουργό, τον κύριο Λευτέρη Αβγιανάκη, στο Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης. Ξέρουμε ότι τώρα το Σαββατοκύριακο για 4 μέρες θα είναι σε περιοδεία στη Θεσσαλία, που υπάρχει και εκεί ένα μέγιστο πρόβλημα και το ξέρουμε τώρα και μήνες. Λοιπόν, θα δούμε μέσα στην αρχή της εβδομάδας, να δούμε πώς θα κλείσουμε δηλαδή το ραντεβού και με τον Υπουργό, να τα θέσουμε όλα στο τραπέζι. Εγώ θέλω να πω, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη, το ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη μιζέρια. Δεν μπορούν να μας βάζουν σε μια διαδικασία να γινόμαστε διακονιάριδες τα χρήματα που μας ανήκουν, αλλά και ακόμα στα προϊόντα που παράγουμε. Εάν θέλει ο κάθε Έλληνας καταναλωτής να τρώει πραγματικά το γνήσιο, πρέπει να μας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια, ξαναλέω, που πάνε ορισμένοι να καταπατήσουν τον υδρότα μας και να εκμεταλλευτούν τον αγώνα μας. Πάντως, φανταστείτε κύριε λοιπόν, Παπαδάκη, ο Έλληνας καταναλωτής θέλει να σας στηρίξει, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να σας στηρίξει. Εάν δείτε, και φαντάζομαι ότι βλέπετε κι εσείς, δεν είναι πολλοί αυτοί που μπορούν σήμερα να αγοράσουν τη φέτα, την ντόπια, την γραβιέρα, την ντόπια, με δεδομένες τις τιμές που υπάρχουν. Έχουν ανέβει στο Θεό. Ναι, ακούστε, κυρία Καριωτάκη, αυτό που μου αναφέρετε τώρα, και καλά το κάνετε και μου θέτετε μία τέτοια ερώτηση. Εγώ θα σας πω, όταν λοιπόν βλέπουν και πάνε να εκμεταλλευτούν μία τιμή του γαλάτου που ήταν 1,40 και πάνε να το κατεβάσουν στο 1 ευρώ, γιατί δεν θα μείνει και στο 1 ευρώ, θα χαμηλώσει πιο κάτω από το 1 ευρώ. Όσο δίνουν, όσο σας παίρνουν, θα παίρνουν. Ποιος λοιπόν, μα αφήστε με να τελειώσω. Ποιος λοιπόν, κυρία Καριωτάκη, μας εγγυάται ότι θα χαμηλώσουν και οι τιμές των προϊόντων. Μας το εγγυάται κανένας. Κανείς. Εδώ βλέπετε ότι πάνε να χαμηλώσουν την τιμή του γαλάτου και οι ζωοτροφές τώρα και χρόνια, μία πενταετία, είναι σταθερές και δεν χαμηλώνουν καθόλου. Άρα λοιπόν, τι πάει να πει αυτό? Υπάρχει μία εκμετάλλευση απέναντι στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχει μία εκμετάλλευση και καταπάτηση απέναντι στον κάθε παραγωγό. Mm-hmm. Λοιπόν, ας λάβει το οποιοδήποτε Υπουργείο, γιατί δεν είναι μόνο δουλειά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όχι, βέβαια. Είναι και δουλειά του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ανάπτυξης, βέβαια, κύριε Παπαδάκη. Έτσι είναι. Έτσι. Λοιπόν, ας πιάσουν λοιπόν να συνονοηθούν εκεί πέρα, να μπουν ελέγχοι στην αγορά. Κύριε Σαββίδη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά. Άπαξη και είναι ανοιχτά τα σύνορα λοιπόν και μπαινοβγαίνει οποιοδήποτε και βάζει ό,τι θέλει, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να ελεγχθεί και η αγορά. Γι' αυτό λοιπόν το κάνουν έτσι και καλά μας το κάνουν.
Μία, θα σας αναφέρω, πριν μερικά χρόνια είχαμε εγκλωβίσει μία νταλίκα στο λιμάνι των Χανίων με αμνοερήφια σε μία νταλίκα φορτωμένα που ερχότανε, ούτε εμείς δεν μάθαμε ποτέ από τη χώρα προέλευσης που ερχόταν αυτά τα αμνοερήφια. Ξέρετε τι έγινε? Τάσαμε στο σημείο οι προέδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων που εγκλωβίσαμε και αναφέραμε ότι τα αρνιά που είναι φορτωμένα πάνω στην ταλίκα είναι παράνομα, τάσαμε να βρεθούμε κατηγορούμενοι στον εισαγγελέα Ρεθύμνης να απολογηθούμε γιατί σταματήσαμε την ταλίκα. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, ναι, να κλείσουμε με ένα τελευταίο μήνυμα. Εσείς τώρα και έμπειρος, ξέρετε ότι δυστυχώς και ο τηλεοπτικός χρόνος μας πιέζει, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να κλείσουμε λοιπόν με ένα τελευταίο μήνυμά σας για να πάμε σε διαφημίσεις. Κοιτάξτε να δείτε, το μήνυμά μου είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε και θα παλέψουμε. Δεν θα σταματήσουμε. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Δεν θα σταυρώσουμε τα χέρια. Διότι αν σταυρώσουμε τα χέρια μας, δεν θα πούμε του χρόνου δεν υπάρχει κτηνοτροφία. Μέσα σε λιγοστές μέρες, σε λιγοστές εβδομάδες, πραγματικά κτηνοτροφία δεν θα υπάρχει. Έχουμε δει την κλιματική αλλαγή, κύριε Σαββίδη και κυρία Καρδιωτάκη, και μας έχει χτυπήσει εντονότερα. Προχθές είχαμε ένα έντονο φαινόμενο από την κλιματική αλλαγή, με πάρα πολλά αμνοερήφια να ψοφάνε. Λοιπόν, φτάνουμε και στο καταλάβει και ο κάθε κτηνοτρόφος. Γιατί θέμε τη βοήθεια τώρα που ξεκινάμε ένα αγώνα, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε, δεν ξέρουμε τι απαντήσεις θα πάρουμε αύριο από τον κύριο Περιφερειάρχη, δεν ξέρουμε τι απαντήσεις θα πάρουμε από τον ίδιο τον Υπουργό. Εμείς θα αγωνιστούμε. Θέλω να τονίσω το ότι όποιος κάτσει παρατηρητής στον καναμπέ και δεν βοηθήσει εμάς που τους αντιπροσωπεύουμε, είναι εισάξιος της μοίρας του. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι είστε πολύ σαφείς. Ξεκάθαρο το μήνυμά σας. Ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε, θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Σαββίδη και κυρία Καρδιωτάκη. Καλές εκπομπές σας εύχομαι και καλές ακροάσεις. Και εύχομαι πραγματικά την επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσουμε στην εκπομπή σας να είναι ομαλοποιημένα όλα και να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Μαγάρι. Λοιπόν, να είστε καλά. Μέρη, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.